Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στον Ενικό, και το μικρόφωνο τώρα περνά στους συμπολίτες μας για να κάνουν τα σχόλιά τους για το πρώτο κομμάτι της συζήτησης, αλλά να θέσουν και ερωτήματα για το δεύτερο. Έλατε, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας, λέγομαι Βίτα Δούβλου. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω κάτι που δεν άκουσα στη συζήτηση μέχρι τώρα. Μήπως, λέω, μήπως οι δολοφονίες αυτές ήρθαν με σκοπό να σκεπάσουν τα νέα επώδυνα μέτρα που έρχεται η Τρόικα να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές τέτοιες θεωρίες και θα ήθελα μια τέτοια απάντηση. Διότι ο κόσμος, ως γνωστόν, θα ακούσει τα νέα στοιχεία για τις δολοφονίες και ίσως ξεχάσει τα νέα μέτρα που πρόκειται να επιβληθούν για τα ακίνητα. Επίσης, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το ότι το μνημόνιο δεν γεννά δολοφόνους. Έχω την αντίθετη άποψη και σε λίγο καιρό νομίζω θα δούμε πολύ χειρότερα πράγματα και από απλούς πολίτες, διότι να ξέρετε ότι το μνημόνιο έχει φέρει τόση οργή μέσα στις ψυχές των πολιτών, η οποία εκτονώνεται σε λάθος ανθρώπους και σε λάθος μέρη και θα δούμε πάρα πολλά, φοβάμαι, το αμέσως επόμενο διάστημα. Θέλω να πω επίσης και να κλείσω και με αυτό, ότι η τρομοκρατία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με την ευρύτερη έννοια είμαστε μια χώρα, νομίζω, τρομοκρατημένη γενικά. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, τρομάζουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, τρομάζουμε να ονειρευτούμε. Γυρνάμε σπίτι μας και τρομάζουμε να δούμε τα παιδιά μας στα μάτια. Σας αρέσει αυτή η χώρα, και απευθύνομαι στους κυβερνώντες, σας αρέσει αυτή η χώρα, αυτή που ζούμε? Εσείς οι ίδιοι δεν τρομάζετε να κυκλοφορείτε στους δρόμους? Εγώ προσωπικά δεν σας έχω δει τα τελευταία χρόνια να κυκλοφορείτε. Έχω δει πολλά ελικόπτερα στον αέρα, αλλά εσάς προσωπικά όχι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η χώρα και δεν ξέρω τι θα κάνουμε, τρομάζει η ιδέα του να ζω σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το όνομα και το σχόλιο. Απόστολος Γκαντήρης. Αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Ραδιονάουσα. Ραδιονάουσα. Είδες που σε θυμήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χώρα μας βιώνει το μεγαλύτερο ναυάγιο στην ιστορία της. Περισσότεροι από 4.000 νεκροί. Οι αγνοούμενοι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Και αυτό το καράβι που λέγεται κυβέρνηση βαδίζει χωρίς καπετάνιο και χωρίς εθνικό σχέδιο δράσης. Δεν ξέρουμε, κύριε Παπαδημούλη, εάν εσείς θα φτιάξετε ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Ξέρω όμως ότι σήμερα στην ιδιαιτέρα πατρίδα του κύριου Χατζηνικολάου, στον Εύρο, μια μεγάλη επένδυση, ο Ζεόλιθος Θράκης, εδώ και τόσα χρόνια δεν γίνεται. 300 άτομα θέλουν να δουλέψουν και σήμερα στην Ελλάδα εισάγουμε ζεόλιθο από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία. Θέλω λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα που θα αφήσουμε στα παιδιά μας να μην είναι αυτό που εμείς έχουμε τις ευθύνες για αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν φταίνε μόνο οι 300 της Βουλής, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω την αίσθηση ότι όλοι μας φταίμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Παπαηλιόπουλος. Είμαι από το Πέραμα. Είμαι άνεργος από τον Γενάρη του 2011. Εγώ θα πω ότι υπάρχει η θεωρία των δύο άκρων, αλλά εγώ τα βάζω τα άκρα κάπως αλλιώς. Αν με επιτρέπετε να το πω. Παρακαλώ. Το ένα άκρο είναι οι κυβερνώντες, σύσσωμοι με την αντιπολίτευση, και το άλλο άκρο είναι ο λαός. Ο λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή. Ο λαός πεινάει, κοντεύουμε τις 5.000 αυτοκτονίες, δουλειά δεν υπάρχει, πρωτογενές πλεώνασμα, είπε ο κύριος Υπουργός Οικονομικών. Με 12,8 πρωτογενές έλλειμμα, πώς είναι το πλεόνασμα? Από 1η Ιουλίου η Ελλάδα έχει επέλθει. Γιατί δεν λέμε ανοιχτά ότι δεν έχουμε διακυβέρνηση? Από 1η Ιουλίου έχουμε μπει στον EMSM. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν το λέει κανείς? Ποιος θα βγει να κυβερνήσει από εδώ και πέρα, όταν ο μηχανισμός αυτός, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης, έχει δικούς του νόμους, δικούς του κυβερνήτες και εμείς εδώ απλά εκτελούμε? Λοιπόν, ποιος θα βγει να κυβερνήσει, ή η προηγούμενη κυβέρνηση, ή η κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα, ή η επόμενη κυβέρνηση? Λοιπόν, μία τοποθέτηση από τους νυν κυβερνώντες και άλλη μία από τους επόμενους. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σε
δεξίους και αριστερούς. Βασικά, μας προβληματίζουν τα τελευταία γεγονότα και σαν νέος 36 χρονών είμαι με δύο παιδάκια ανήλικα 5 και 3 χρονών. Προβληματίζομαι και όχι μόνο για το δικό μου μέλλον και για τους συνέλληνες, αλλά και για τα παιδιά μου. Αυτά τα πράγματα, από τη δικιά μου οπτική γωνία, τα βλέπω πέρα από ακραία και φυτεμένα, πιστεύω για μένα. Τόση ώρα είμαστε εδώ, συζητάμε περίπου μία μισή ώρα. Δεν άκουσα μια καθαρή εξήγηση, μια καθαρή να μου πει κάποιος όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για κάποιο λόγο. Η άποψη δικιά μου, και πιστεύω και αρκετών άλλων, είναι ότι εσείς οι ίδιοι το καλλιεργείτε αυτό το πράγμα, αυτό το διχασμό. Όταν ακούω τον Υπουργό Υγείας να λέω «Δεν συζητάω μαζί σου γιατί είσαι κομμουνιστής». Όταν ακούω τον κύριο Φάιλο Κρανιδιώτη, όταν έχω διαβάσει κάποια άθρα του, και πετάει λάσπη και προσπαθεί να απομονώσει τους Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς, όταν ακούω δηλαδή τους επίσημους δημόσιους υπαλλήλους αυτού του κράτους να προσπαθούν να διχάσουν τους Έλληνες, αντί να προσπαθήσουν να τους ενώσουν αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη η χώρα αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε το μνημόνιο, έχουμε την Τρόικα, έχουμε οικονομικά προβλήματα, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, έχουμε προσωπικά προβλήματα, έχουν τα παιδιά μας προβλήματα. Και αντί να προσπαθείτε να μας ενώσετε, να κάνετε κάτι γι' αυτό, μας διχάζετε ακόμα περισσότερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα απλό και καθαρό. Είστε περήφανοι με αυτά που κάνετε? Τίποτα άλλο. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος Σούλης. Το σημερινό πάνελ, με όλη την εκτίμηση που χαίρουν από μένα οι παρευρισκόμενοι, είναι ένα μικρό δείγμα πολιτικού αναλφαβητισμού που έχει ως αποτέλεσμα, και αυτή την αποσταθεροποίηση την κοινωνική. Επομένως, για μένα προσωπικά πρέπει ο καθένας από εσάς να λάβει τις ευθύνες. Το ότι σας ακούω και δεν σας διακόπτω δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτά που λέτε. Και επίσης το ότι τα λέτε χωρίς να απαντούν τη στιγμή που τα λέτε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αιτιολογείτε αυτά. Δέχομαι την οποιαδήποτε εγώ κάνω απάντηση, αυτή την παρατήρηση. Απλά, όταν κανείς μιλάει για πολιτικό αναλφαβητισμό και απευθύνεται σε ένα πάνελ 10 ανθρώπων, οφείλει να εξηγήσει σε τι αναφέρεται, σε ποιον, τι είπε και γιατί τον λέει αναλφάβητο. Αναφέρομαι στο πολιτικό. Για να μην κάνετε κι εσείς αυτό που κάνουν αυτοί στην πολιτική ζωή του τόπου. Δηλαδή, η λάσπη στον ανεμιστήρα και μας παίρνει όλους. Συγκεκριμένα, εννοώ την έλλειψη επικοινωνίας που έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα μεταξύ τους και όλοι οι πολιτικοί, χωρίς ταυτότητες, χωρίς ιδεολογίες. Διότι ο κοινωνικός διχασμός οφείλεται κατά πολύ πέραν πάσης αμφισβήτησης σε όλους τους πολιτικούς. Θα κάτσουν σε ένα τραπέζι, αυτό το τραπέζι, το μαγικό της εθνικής συνεννόησης, της εθνικής ενότητας, παραβλέποντας τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα, παραβλέποντας ό,τι τους χωρίζει, δημιουργώντας μια κοινή γραμμή. Την κοινή γραμμή για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, που είναι ο εχθρός της κρίσης. Η κρίση οικονομική, η κρίση κοινωνική, η κρίση αξιών που περνάει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Να την ομαλοποιήσουν, γιατί πέρα από την οικονομική εξυγένση χρειάζεται και κοινωνική εξυγένση. Και αυτά τα δύο είναι άρρητα συνδεδεμένα. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς και μετά ο κύριος. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αγγελική, είμαι φοιτήτρια. Το επώνυμό σας. Γιαννοπούλου. Θέλω να μιλήσω από μέσα μου, από την καρδιά μου. Ήθελα να ρωτήσω... Πώς βλέπετε το δικό μας μέλλον? Κάθε μέρα ακούμε για μια δολοφονία, για κάποια μέτρα που βγαίνουν εις βάρος μας. Γιατί δεν μας σκέφτεστε? Τα πράγματα δεν βαίνουν έτσι όπως θέλουμε εμείς. Βαίνουν όπως θέλετε εσείς και είναι πολύ άσχημο αυτό. Δεν συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή, με την ιδεολογία της, με όλα αυτά. Διαφωνώ όμως με τη δολοφονία αυτών των δύο παιδιών. Όχι επειδή ήταν άτομα, αλλά επειδή ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι που χάθηκαν αδίκως. Είτε για τις πολιτικές τους ιδεολογίες, είτε για τις πολιτικές τους απόψεις, είτε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μέχρι και αυτό ακούστηκε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για πολιτισμό. Όταν δολοφονήθηκε το παλικάρι στο Κερατσίνι, όλοι μίλησαν για ότι ήταν αδικοχαμένος κτλ. Μόνο ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής έδωσε τα συλληπτήριά του στην οικογένειά του. Όταν δολοφονήθηκαν αυτά τα δύο παιδιά, όλοι οι βουλευτές μίλησαν
από ψυχής για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν και μίλησαν και για την οικογένειά τους. Θέλω να δείξω τη διαφορά, δηλαδή ότι μέλη της Χρυσής Αυγής δεν μίλησαν ποτέ για τη δολοφονία στο Κερατσίνι και απλά προσπάθησαν να βάλουν τις ασπίδες τους μπροστά, ενώ όλη η κοινωνία, όλη η πολιτική, τους βάζω όλους μαζί σε ένα καζάνι, θα μπορούσε να πει κάποιος, μίλησαν από καρδιάς για αυτούς τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο. Καλησπέρα. Λέγομαι Παρασεβόπλος Βασίλης. Κύριε Χατζηνικολάου, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι γονατισμένος. Δεν αντέχει πλέον να δώσει κάτι άλλο. Ό,τι είχαμε, τα δώσαμε όλα. Να στηρίξουμε την Ελλάδα, το κράτος μας. Έχω δύο παιδιά. Με ρωτούν τι να σπουδάσω, μπαμπά. Θα βρω δουλειά μετά. Δεν ξέρω τι θα απαντήσω. Θα ήθελα από τους πολιτικούς να δώσουν όραμα στην νεολαία. Να κάτσουν κάτω για να αφήσουν τους κόκκινους, πράσινους, μπλε και να δουν τι θα κάνουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια άκρη με αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ξανάρθω. Θα πάω λίγο από την άλλη πλευρά. Για να ξεκινήσω εκεί από τα ορεινά. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δαλβαδάνης Ανδρόφιλος. Είμαι 32 χρονών. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις τρεις δολοφονίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Εσείς σαν πολιτεία και σαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τι μέτρα θα παίρνατε για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο από εγκληματικές ενέργειες. Πρώτον αυτόν και δεύτερον, αν όλες αυτές οι ενέργειες οι εγκληματικές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό μας σύστημα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Μου Χαριών ονομάζομαι, είμαι φοιτήτρια. Η ερώτηση μου είναι σχετική με του κυρίου. Θα ήθελα να ρωτήσω, το κράτος, η πολιτεία, τι μέτρα έχει λάβει και λαμβάνει τόσα χρόνια ώστε οι νέοι να αποτρέπονται από αυτού του είδους συμπεριφορές, ακραίες συμπεριφορές όπως είναι η τρομοκρατία. Και όχι απλά οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο θέμα της οικογένειας. Αφορά πάρα πολύ την πολιτεία. Θα πρέπει να ασταλάζεται ήδη από την παιδική ηλικία στα παιδιά η αγάπη για τον συνάνθρωπο και ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να φέρει την ζωή κανενός άσχετα με τα πολιτικά ιδεώδη. Και να μην το ρίχνουμε βέβαια μόνο στην εκπαίδευση, είναι γενικά θέμα παιδείας. Το κράτος τι πρότυπα προβάλλει. Μάλιστα. Προβάλλει το κράτος την... Τέλος πάντων, και γι' αυτό. Το καταλάβαμε, είστε σαφείς. Ελάτε. Καλησπέρα, Γιώργος Κοκκόλης από το CoolNews.gr. Εγώ πρέπει να πω ότι εξεπλάγει από το γεγονός ότι πολλοί εκ των συνομιλητών, και αυτό είναι ενδεικτικό για το πολιτικό σύστημα, φλερτάρουν πάρα πολύ με τη συνωμοσιολογία. Και αφήνουν να εννοηθεί σαφώς ότι υπάρχουν κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ στήσανε μια δολοφονία ή στείνουν δολοφονίες. Με δεδομένο ότι έχει στηθεί ένας πρωτοφανής μηχανισμός διάσωσης της χώρας, ότι η χώρα μας έχει λάβει ένα ηλικιώδες ποσό στήριξης, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο που λένε ότι κρατήστε τους Έλληνες στο μνημόνιο διότι έχουν πλεώνασμα και μπορεί αύριο να βαρέσουν κανόνι. Πραγματικά πιστεύει κανείς ότι οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας, όπου έχουν επεβαρύνει τους πολίτες τους με αυτόν τον τρόπο, από το εξωτερικό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή όλος ο κόσμος συμμετέχει τροποντινά, μπορεί να θέλανε την πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας και να χάσουν τα χρήματά τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και βεβαίως μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι άκουσα από τον κύριο Σοφιανό ότι θυμήθηκε τους σοβιετικούς πεσόντες του πολέμου. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος να του υπενθυμίσει το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και το ότι οι Σταλινικοί κάνανε τα στραβά μάτια για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ότι βεβαίως υπήρξε η Αγγλία η οποία στεναρά αντιστάθηκε όταν μπορούσε να συνθηκολογήσει με τον άξονα. Το υπήρχε για... του μονάχου που προηγήθηκε. Πρέπει να αναφέρει και αυτό. Βεβαίως, αλλά υπήρξε και η Αγγλία η οποία στεναρά αντιστάθηκε. Ναι, αλλά εδώ δεν είμαστε τώρα ο φιλολογικός όμιλος Παρνασσός και δεν θα συζητήσουμε. Και δεν θα συζητήσουμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σας βεβαιώ γι' αυτό. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν. Ναι, ναι, το ερώτημά σας. Ναι, να επανέλθετε, σας παρακαλώ. Το ερώτημά είναι... στο 2013. Βεβαίως. Μπορείτε. Mm-hmm. Κάντε ένα ταξίδι στον χρόνο. Το ερώτημά μου είναι, ναι, αν θεωρείτε ότι τα γεγονότα τα τελευταία τραγικά μπορούν να επηρεάσουν την διαπραγμάτευση με την Τρόικα και αν μπορεί να υπάρχει κάποια αλλαγή στη στάση των δανειστών μέσα από αυτό. Και αν θα επιβαρύνουμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ελάτε. Καλησπέρα.
Ονομάζομαι Πάρης Τζούμας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και μια μικρή τοποθέτηση. Η ερώτηση αφορά ως προς την προβοκάτσια που ακούστηκε από διάφορους στο πάνελ και από τον κύριο Καρατζαφέρη στη σύνδεση που κάνετε πολύ έντονα. Άλλη μίλησε για προβοκάτσια εσωτερική, άλλη για προβοκάτσια εξωτερική. Εισαγόμενη ακριβώς. Η κοινή λογική λέει ότι όταν βλέπω ένα περιστατικό που συμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο, με την εμπειρική παρατήρηση, το παρατηρώ, βλέπω ότι έχω μπροστά μου, βλέπω τα δεδομένα μου και το αναλύω. Όταν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό, κάτι που υπερβαίνει την παρατήρηση που κάνω την εμπειρική, επίσης η κοινή λογική λέει ότι θα πρέπει να έχω ένα μίνιμουμ αποχρωσών ενδείξεων. Ποιο είναι, θέλω να ρωτήσω, το μίνιμουμ των αποχρωσών ενδείξεων αυτό ακριβώς, που ισχυρίζεται κάποιος, που πρέπει να επικαλεστεί κάποιος για να μιλήσει για προβοκάτσια. Δεν το άκουσα από κανέναν. Η ερώτηση είναι αυτή και η τοποθέτηση είναι... Μην περιμένετε ότι θα απαντηθεί. Σας βεβαιώ. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση. Ελπίζω αλλά μην περιμένετε ένα ότι θα απαντηθεί. Απάντησης. Όχι, μπορεί να και δεν μιλήσαμε όλοι για προβοκάτσια. Ναι, είπα όσοι μίλησαν για προβοκάτσια. Ο κύριος Καπερνάρος διατίθεται να απαντήσει. Θα τον ακούσουμε. Και ως προς την τοποθέτηση που θέλω να κάνω, είναι και για μια διάκριση που έγινε από εσάς και στην αρχή και από κάποιους στο πάνελ, ότι έγινε μια διακριτική μεταχείριση της πρώτης δολοφονίας Φίσα και των δολοφονιών των περισσότερων. Όχι, εγώ είπα να αναφέρουμε τα ονόματα όλων. Ναι, ως προς και τον Πρωθυπουργό που έκανε δηλώσεις, ενώ στη δεύτερη δεν έκανε δηλώσεις. Ήθελα να έκανε με καθυστέρηση. Ναι, ναι. Προφανώς καταδικάζω και τις δύο περιπτώσεις. Δεν πιστεύω στη θεωρία των δύο άκρων. Πιστεύω ότι καταδικάζω όλα τα άκρα. Ό,τι είναι βία είναι άκρο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα άκρα κατά αυτή τη λογική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά της μίας περίπτωσης από την άλλη είναι ότι η πρώτη, η περίπτωση Φίσα, έχει πολιτικό εκφραστή, θεσμικό εκφραστή στο Κοινοβούλιο. Αυτό αυτομάτως της δίνει μία σημασία θεσμική, αν θέλετε. Θεωρώ ως προς αυτό ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να προέβει σε δηλώσεις, διότι η θεσμική αποτύπωση του συμβάντος είναι σημαντική. Ενώ η δεύτερη περίπτωση, ναι μεν είναι πολύ σημαντική επίσης, καταδικαστέα απόλυτα, αλλά από ό,τι φαίνεται από όλα τα κόμματα που ακούω και είναι εκπρόσωποι τους παρευρισκόμενοι, εκτός Χρυσής Αυγής, υπάρχει μία συμφωνία ως προς την καταδίκη της περίπτωσης αυτής. Επομένως, συμπεραίνω, αν θέλετε και έχετε ένσταση σε αυτό μου λέτε, ότι είναι κάποιος εξωθεσμικός παράγοντας, κάποια ακροαριστερή εξοργάνωση, η οποία έχει προβεί συγκεκριμένη ενέργεια. Θεσμική αποτύπωση πάντως δεν έχει. Ονομάζομαι Θόδωρος Πρελορέτζος, είμαι συνταξιούχος. Μπορείς να πετάξεις το χαρτί και να μιλήσεις. Ναι, με. Ωραία. Μην μιλήσεις όπως αυτοί που έχουν από πριν έτοιμα εκεί τα... Όχι, να όχι. Μιλήσεις από την καρδιά σου. Από την καρδιά μου μιλάω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα μιλήσω, τα θέματα που θα θίξω δεν είναι μόνο δικά μου, αλλά αντιπροσωπεύουν προβλήματα χιλιάδων ανθρώπων και συνανθρώπων μας. Μιλάω για όλους εμάς τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ιδιωτικού τομέα. Ναι, αλλά εδώ έχουμε θέμα σήμερα. Η εκπομπή έχει θέμα. Η εκπομπή έχει θέμα και ναι. Θέλω να πω... Το θέμα της το έχεις ακούσει ποιο είναι. Ναι, είναι για τη Χρυσή Αυγή ναι. Και γιατί προχωρά. Σε βλέπω έτοιμο όμως να ασχοληθείς με τη σύνταξή σου. Όχι μόνο. Έχω να μιλήσω και για οροσοπό. Θα κάνουμε εκπομπή για το ασφαλιστικό. Μπορώ να δεσμευτώ ότι θα σε έχω στην εκπομπή αυτή. Ναι. Θέλω να μιλήσεις για το θέμα μας. Για το θέμα μας. Ναι. Όλα αυτά που θα έλεγα ναι. Είναι αυτά που οδηγούν τη Χρυσή Αυγή προς τα πάνω. On the way up, που λένε. Εντάξει. Θα πιάσεις το σύνολο των παραγόγων της κρίσης που είπε και η κυρία Αλσαλέχ πριν. Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν τηρείται σήμερα και καταπατάτε το σύνταγμα του κράτους. Κατά εξακολούθηση και κατά επανάληψη. Σε όλα τα σημεία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα έχουν θυγεί και άνθρωποι που δεν έχουν θυγεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο δημόσιο και κανένας δεν τους πειράζει. Εν αντιθέσει με ανθρώπους στο ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια τέτοια αναταραχή και ένα τέτοιο θυμό στον κόσμο. Που απαξιώνουν το σύστημα των κυρίων εδώ. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή οι ευλογημένοι αυτοί άνθρωποι έχουν ψηφίσει για τους ρωσοπόντιους, ότι από την 1η του 2013, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια,
Ξέρετε ποιοι είναι οι Ρωσοπόντοι. Πληρώναν 15.000 δραχμές για να έχουν ελληνικά διαβατήρια στη Σοβιετική Ένωση και να λέγονται Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση. Ήρθαν εδώ και η Ελλάδα τους έστειλε, αυτοί είναι όλοι μεγάλοι άνθρωποι, χαρτί. Τους έστειλε χαρτί ότι από την 1η του 2013 αυτοί δεν θα παίρνουν σύνταξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από την 1η του 2014 δεν θα έχουν δικαίωμα ούτε ιατρικών περιθάλψεων. Μιλάμε για ανθρώπους και γυναίκες 70 και 80 χρονών, οι οποίοι έχουν προβλήματα διάφορα. Όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν σε αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή. Κατάλαβα. Εάν οι κύριοι δεν το καταλάβουν, έχουν χάσει το παιχνίδι. Πολύ καλύτερα χωρίς το χαρτί. Λοιπόν, κάνουμε μικρή διακοπή, επανερχόμαστε και ακούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Ηλία Κασιδιάρη. Να απαντήσουμε όμως. Να απαντήσουμε. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σέλβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί, Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κιρκιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη, τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη
προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τι εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ελληνοπόντιους εννοούσε ο προλαλής σας συμπολίτης μας και όχι Ρωσοπόντιους. Εννοούσε ότι ήρθαν από τη Ρωσία. Το λέω γιατί διαμαρτυρήθηκαν ορισμένοι. Ενώ στην ουσία υποστήριξε τα δικαιώματα των συμπολιτών μας που έχουν έρθει από τον Πόντο. Των Ελλήνων του Πόντου. Τώρα πάμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που έδωσε σε δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Παγάνη και τον Μάνο Νιφλή, από το ενικός.gr, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, και θα τη σχολιάσουμε. Ποια θα είναι η αντίδραση της Χρυσής Αυγής? Η Χρυσή Αυγή αντέδρασε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε ότι καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο τα μέλη και τους υποστηρικτές μας, σε εθνική ομοψυχία, σε ομόνοια, σε σύμπνοια και σε απόλυτη ψυχραιμία. Να βαδίσουμε μπροστά όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Αυτό να είναι το μεγάλο μήνυμα της θυσίας αυτών των δύο παιδιών, τα οποία εμείς αποκαλούμε ήρωες. Αμέσως μετά τη δολοφονία των παιδιών, κάνατε δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λογικό, βγήκαν αργότερα και ανακοινώσεις πολλές της Χρυσής Αυγής. Την ώρα που καλέσατε σε εθνική ομοψυχία τον κόσμο και μάλιστα χρησιμοποιήσατε και τη λέξη ψυχραιμία του ελληνικού λαού, μιλήσατε για ηθικούς αυτούργους. Αναρωτιέμαι αν την ώρα που καλείτε ή δείχνετε ηθικούς αυτούργους, πώς είναι δυνατόν αυτό να συνάδει με ψυχραιμία. Δηλαδή, αν αυτή η δήλωση φέρει και άλλα τέτοια γεγονότα. Δεν ξέρω αν θυμάστε επακριβώς τη δήλωσή μου. Ζήτησα την παραδειγματική τιμωρία από τις αρχές, όχι μόνο των φυσικών, αλλά και των ηθικών αυτούργων. Ναι, λέω ότι δείξατε απλώς, μίλησατε για δημοσιογράφους, κανάλια. Μίλησα για δημοσιογράφους και την κυβέρνηση. Ήταν αυτοί που επί έναν ολόκληρο μήνα έδειχναν αυτά τα παιδιά ως εγκληματίες και δολοφόνους. Όλα τα κανάλια είχαν παρουσιάσει όλα τα παιδιά της Χρυσής Αυγής, χωρίς κανένα περιορισμό, ως δολοφόνους, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, εν δυνάμει ανθρώπους που μπορούν να προκαλέσουν φρικτά εγκλήματα. Όλα τα κανάλια, τουλάχιστον της Πανελλήνιας Εμβέλειας, είχαν παρουσιάσει με τα μελανότερα χρώματα κάποια παιδιά, τοπιών των οποίων έρχεται με αυτόν τον φρικτό τρόπο στη δημοσιότητα. Όλοι είδαν τι είδους παιδιά είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Είδαμε να κάνετε ένα διαφορετικό επικοινωνιακό χειρισμό από την περίπτωση του Ρουπακιά που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσα. Δηλαδή, στην περίπτωση των δύο παιδιών, από την κατευθείαν και εσείς προσωπικά και η Χρυσή Αυγή είπε: ναι, είναι μέλη της οικογένειάς μας, θρυνούμε για τα παιδιά αυτά. Στην περίπτωση του Ρουπακιά, ακόμα εσείς λέτε ότι δεν είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Όσον αφορά τον Ρουπακιά, έκανα εξ αρχής ένα μεγάλο λάθος. Είπα την αλήθεια.
Είπα την αλήθεια, ό,τι είπα την πρώτη μέρα δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. Το πρόσωπό του πρώτη φορά το είδα, δεν ξέρω αν ήταν το δικό σας κανάλι, σε κάποιο κανάλι εν τέλει, που ήταν αγκαλιά με τον κύριο Μπαρμπαρούση. Που σε κάθε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής γίνεται μία ουρά, γύρω στα 200 άτομα, να βγουν φωτογραφία με τον κύριο Μπαρμπαρούση. Όσον αφορά τα παιδιά στο Ηράκλειο, επειδή ίσως και να ήμουν ο πρώτος που είδε την εικόνα, και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά στο έδαφος, μιλάμε για την εικόνα της εκτέλεσης. Ας βάλουμε εδώ μία τελεία. Επειδή κάναμε μία πολιτική συζήτηση, μην υπάρχει καμία εμπλοκή του πολιτικού ζητήματος που αναλύσαμε με αυτό το θέμα. Ήταν ένα φρικτό έγκλημα, ήταν ένα έγκλημα συγκλονιστικό, ιδίως για όσους είδαν πώς ακριβώς εκτελέστηκε. Δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος κάτι αντίστοιχο, είναι συγκλονιστικό. Έχετε δίκιο, αλλά ο Ραπαλιάς είναι δύσκολο να φορέσει από μόνος του μπλούζα της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, εγώ αν πάω τώρα σε μια Αθλητική Επιτροπή και ζητήσω φέρτε μου ένα μπλουζάκι της Χρυσής, ναι, δεν θα μου το δώσουν προφανώς. Τώρα μου κάνετε πλάκα, έτσι. Προφανώς θα μου το δώσουν. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Προφανώς. Θα πάω σε μια οργάνωση. Κύριε Κασιδιάρη, θα πάω σε μια τοπική σας οργάνωση ενώπιον της Χρυσής Αυγής. Δώστε μου το μπλουζάκι και θα το φορέσω. Δεν χρειάζεται να πας σε τοπική οργάνωση. Εδώ, χι αλφα κατάστημα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Πατάς και κάνεις παραγγελία από το ίντερνετ και σου έρχονται 130 μπλουζάκια. Και όχι μόνο από εδώ, πας σε μια λαϊκή και παίρνεις άλλα 130 μπλουζάκια που τα φτιάχνει και ένας Πακιστανός εκεί. Και γράφει Χρυσή Αυγή. Και γράφει Χρυσή Αυγή. Δεν μου επιτρέπετε όμως, μου είπατε για τα μπλουζάκια. Λοιπόν, εγώ πήγα στην Ομόνια και είδα μπρελόκ με το πρόσωπό μου. Σας λέω, έχει δημιουργηθεί μια μόδα αυτή τη στιγμή και ο καθένας όχι μόνο μπλουζάκια μπορεί να βρει, οτιδήποτε μπορεί να βρει. Μέχρι τώρα, η Χρυσή Αυγή, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και εσείς προσωπικά έχετε μιλήσει πολύ για μίσος, έχετε μιλήσει πολύ για πράγματα που τα οποία ξενίζουν την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τα συσίτια. Συσίτια για τους Έλληνες. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες αυτοί που έχουν πρόβλημα όμως, επιβίωσης. Τα συσίτια αλληλεγγύης προς τους Έλληνες, εσείς τα βαφτίσατε συσίτια μίσους. Εσείς μιλάτε για μίσος, εσείς μόλις τώρα μιλήσατε για απέναντι πλευρά. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για απέναντι πλευρά. Να πάρουμε ένα-ένα όμως τα ζητήματα. Έχετε μιλήσει, όχι εσείς προσωπικά. Όσον αφορά τα συσίτια λοιπόν, θα σας απαντήσω για πολλωστή φορά θεωρώ ότι ήταν μια πολιτική μας επιλογή τα χρήματα τα οποία λάβαμε από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί ξέρετε, η κρατική χρηματοδότηση είναι χρήματα που έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, να τα επιστρέψουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν που μας τα έδωσε, δηλαδή στον Έλληνα φορολογούμενο. Κανένα μίσος δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά, σαν Ηλίας Κασιδιάρης, αν έρθει οποιοδήποτε άνθρωπος και μου ζητήσει ένα πιάτο φαγητό, και εδώ όπως είναι πεινασμένος, ασφαλώς και θα τον βοηθήσω. Οποιοδήποτε άνθρωπος και αν είναι αυτός. Αλλά τα χρήματα που λάβαμε από τον Έλληνα, είχαμε την υποχρέωση να τα επιστρέψουμε στον Έλληνα. Αλλοδαποί δεν φορολογούνται στη χώρα μας. Νομίμως ευρισκόμενοι αλλοδαποί, επιχειρηματίες, ως επιτοπλίστων φορολογούνται οι Έλληνες. Και υπάρχουν τεράστια εμβάσματα και τεράστια κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό αφορολόγητα. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν μια πολιτική επιλογή της Χρυσής Αυγής, για την οποία η Χρυσή Αυγή κρίθηκε. Ο καθένας, εάν κάνει ένα δώρο, εάν δωρίζει οτιδήποτε, έχει το δικαίωμα να το δωρήσει όπου επιθυμεί. Προφανώς, ρωτώ απλώς για τον αλλοδαπό, ο οποίος έρχεται και λέει: πεινάω, θέλω να πιάσω το φαγητό. Εάν ερχόταν σε εμένα και έλεγε στον Ηλία Κασιδιάρη, θα το έκανα οπωσδήποτε. Όπως είχε πει και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής το ίδιο, και πολλοί βουλευτές και στελέχοι της Χρυσής Αυγής. Αλλά δεν είχαμε το δικαίωμα. Το χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου, το οποίο είχαμε καταγγείλει ότι είναι πάρα πολύ αυτό το χρήμα που δίνεται στα κόμματα. Είχαμε κάνει η ίδια πρόταση νόμου, ήταν η πρώτη πρόταση νόμου που καταθέσαμε μπαίνοντας στη Βουλή, να σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να ψηφιστεί μια αντισυνταγματική τροπολογία για να καταργηθεί η κρατική χρηματοδότηση μόνο στη Χρυσή Αυγή. Ξέρετε, η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει φωτογραφικές διατάξεις. Αυτό που έγινε είναι κάτι παράνομο και όπως είδατε, υπήρχε και κόμμα της αριστεράς, το ΚΚΕ, και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αντέδρασαν στην τροπολογία αυτή. Έχετε από αλλού χρηματοδότηση? Έχουμε, βεβαίως. Από τους βουλευτές μας. Από εδώ και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνεται από τα χρήματα των βουλευτών μας, όπου οικειοθελώς και νομίμως, με την προβλεπόμενη απόδειξη, θα αποδίδουμε. Και όχι μόνο θα κρατήσουμε τα γραφεία και τις δράσεις της Χρυσής Αυγής, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε και συσίτια αλληλεγγύης. Επιχειρηματίες. Συγγνώμη, να το κλείσουμε. Επιχειρηματίες. Σας έχουν πλησιάσει μάλλον επιχειρηματίες. Έχετε επαφή, όχι απαραίτητο οικονομική, έχετε επαφή με επιχειρηματίες στην Ελλάδα, οι οποίοι στηρίζουν έστω και ηθικά? Για κάποιον λόγο, οι μόνοι άνθρωποι που έχουν πλησιάσει τη Χρυσή Αυγή από την ημέρα που μπήκαμε στη Βουλή και έγινε πραγματικά ένα λαϊκό κύμα συμπαράσταση προς τη Χρυσή Αυγή, είναι άνθρωποι μεροκαματιάριδες. Άνεργοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, άνθρωποι απλοί, καθημερινοί λαϊκοί άνθρωποι, όπως είμαστε όλοι εμείς που μιλάμε τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μας πλησιάζουν επιχειρηματίες. Προφανώς δεν μας εμπιστεύονται. Υπάρχουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι και φορολογούνται στην Ελλάδα, εισφέρουν δηλαδή στο φορολογικό σύστημα, έχουν κάνει επιχειρήσεις. Έχουν βοηθήσει πολλούς Έλληνες και στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας, στο μέτρο δηλαδή που τους αναλογεί, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτούς η στάση σας
ποια είναι. Και θέτω υπόψη σας και μία δήλωση την οποία είχε κάνει και η κυρία Ζαρούλια στην Βουλή, χαρακτηρίζοντας ηλίδιν όλους τους αλλοδαπούς υπανθρώπους. Αν χαρακτήρισε έτσι κάποιους, χαρακτήρισε προφανώς έτσι αυτούς που σε πιάνουν στην οδό αχαρνών, αν φοράς ένα χρυσό σταυρό και σε μαχαιρώνουν για να στο πάρουν. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή και θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα της καθημερινότητάς μου. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι από ξένες χώρες που έχουν έρθει και έχουν δημιουργήσει την πατρίδα μας. Στάθμευμα του αυτοκίνητό μου στα Εξάρχεια. Και ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ κατάλαβα από την προφορά πως κατάγεται από την Αλβανία. Επιστρέφοντας λοιπόν για να του δώσω το αντίτιμο, είδα ότι το όχημά μου ήταν πλημμένο και μάλιστα ο ιδιοκτήτης δεν δεχόταν τα χρήματα τα οποία του έδινα. Mm-hmm. Και τον ρώτησα γιατί. Και μου λέει γιατί σε εκτιμώ και γιατί αυτό που κάνεις πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις μέχρι το τέλος. Ήταν η περίοδος εκείνη των διώξεων, μόλις είχα αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πολύ καταγεγραμμένες και δημόσια κιόλας, ναι. Είτε στον τύπο είτε στην τηλεόραση, αλλοδαπών οι οποίοι από το κρεβάτι του νοσοκομείου ή από το σπίτι τους, όπου αναρρώνουν, yeah. από βαρύτατους τραυματισμούς, λένε αυτοί που με χτύπησαν φώναζαν Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Κάποιος Έλληνας ή οποιοδήποτε εν τέλει έχει πράξει κάτι τέτοιο, δεν είναι απλά καταδικαστέως από εμάς. Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά από τη δικαιοσύνη. Και αν κάποιος, ο οποίος είναι μέλος, είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, τιμωρείται παραδειγματικά από τη δικαιοσύνη, αυτομάτως διαγράφεται από το κόμμα. Εδώ αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητας. Εγώ, ας πούμε, ήμουν κατηγορούμενος για ληστεία, όπως θυμάστε. Το θυμάστε αυτό πολύ καλά. Και έλεγα από την πρώτη στιγμή, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Θα πάμε στη δικαιοσύνη να δείτε τι συμβαίνει. Τα κανάλια όμως συλλήβδιν με είχαν καταδικάσει. Το θυμάστε πολύ καλά. Δεν ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Ήμουν εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής που έχει εμπλοκεί σε ληστεία, σε μαχαιρώματα κτλ. Και όταν σας απείλαξε το δικαστήριο. Όταν με απείλαξε το δικαστήριο, δεν μπορούσε να αποκριβεί η απόφαση. Αλλά δημοσιεύθηκε αλήθεια. Ναι, αλλά εγώ για 6 ολόκληρους μήνες παρουσιαζόμουν σαν δολοφόνος. Έχουμε διαγράψει και έχουμε διώξει ανθρώπους οι οποίοι εμφάνιζαν τέτοιου είδους συμπτώματα, ας το πούμε. Που μπορεί να εμφάνιζαν μια επιθετικότητα, να φαινόντουσαν άνθρωποι που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Ότι έπρεπε να διαφυλάξουμε πάνω απ' όλα όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, κυρίως την νομική υπόσταση του κόμματός μας. Συνάδελφός σας, λοιπόν, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γιάννης Λαγός. Προαναγγέλει, όχι προαναγγέλει, αναφέρει σε ομιλία του στο Πέραμα ότι έχω να στείλω ένα μήνυμα στους Αιγύπτιους ψαράδες, οι οποίοι τελευταία στην Ιχθυόσκαλα κάνουν περίεργα πράγματα. Μετά από λίγες ώρες, κάποιοι λέω έτσι, άγνωστοι που φοράνε μαύρα ρούχα, επιτίθενται σε ένα σπίτι το οποίο φιλοξενεί 5 Αιγύπτιους ψαράδες και τραυματίζουν πολύ σοβαρά έναν από αυτούς. Αυτό είναι τυχαίο κατά την άποψή σας? Εγώ θεωρώ πως θα ήταν σίγουρα προβοκάτορες αυτοί, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς μου τα λέτε. Γιατί σε καμία περίπτωση κανένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής θα ήταν, επαναλαμβάνω, προβοκάτορες. Ο κύριος Λαγός πάλι. Ο κύριος Λαγός έκανε μία δήλωση σε επίπεδο πολιτικό. Αν είναι δυνατόν κάποιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής να υποκινήσει πράξεις βίας. Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει κάθε πράξη βίας. Ωραία. Δεύτερη σύμπτωση. Ο κύριος Λαγός μέσα στη ζώνη του Περάματος προαναγγέλει και λέει συγκεκριμένα: εμείς θα καθαρίσουμε το πάμε από εδώ μέσα. Μετά από δεν είπε αυτή ημέρες, τη φράση, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει στη ζώνη του Περάματος. Οι άνθρωποι του Πάμε στο Πέραμα είχαν λειτουργήσει κυριολεκτικά ως εγκληματική οργάνωση για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι κάτι που έχει καταγγελθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω την πάγια πίστη της Χρυσής Αυγής. Η βία δεν έχει καμία θέση στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Άλλο όμως βία, άλλο να βγαίνω στο βήμα της Βουλής και να λέω είναι κλέφτες και απατεώνες αυτοί που εμπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ. Μη συγχαίουμε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κασιδιάρη. Υπάρχουν 5 λεπτά ακόμη, άλλα 4-5 ερωτήματα. Ο κύριος Παπαδημούλη ζήτησε ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, κύριε Παπαδημούλη. Είδαμε ένα θαυμαστή του Χίτλερ σε ρόλο Μαχάτμα Γκάντι. Δεν ξέρω τι προετοιμασία έκανε για να το δώσει αυτό. Αν θυμάμαι καλά, διαλογισμό σας έχει υποβάλει και εσάς αγωγή ο κύριος Κασιδιάρης. Γιατί κατηγορούσατε ως ναζιστική την οργάνωσή του. Τον βλέπω ακόμη να μην θυμάται και να μην δέχεται ότι ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. Με εντυπωσιάζει η ικανότητα του κυρίου Κασιδιάρη 1,5 μήνα μετά να μην έχει καταλάβει ότι ο Ρουπακιάς είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, ενώ για τους δύο νεκρούς νέους χρυσαυγίτες ήταν σε 10 λεπτά έτοιμος να μιλήσει για αυτούς. Στάθη. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να πει κανείς ότι το πρώτο καλό είναι ότι δεν χαστούκησε τους συναδέλφους που του πήραν τη συνέντευξη. Το ήτανε δεύτερο. Δύο και ήταν άντρες. Ναι, γι' αυτό είναι και, επειδή είναι και δειλή. Το δεύτερο είναι ότι όταν ο κύριος Κασιδιάρης σπρώχνει ανθρώπους και πέφτουν κάτω, τους σπρώχνει με τη δύναμη της σκέψης του. Άρα δικαιούται αυτή τη στιγμή σαν καλός ναζί να μεταμορφίζεται. Και να εμφανίζει ένα πρόσωπο
θεσμικό, ήπιο, σε βαθμό προσκόπου ενδεχομένως, χωρίς όμως να πείθει στην πραγματικότητα με αυτά που λέει, διότι αν προσέξει κανείς αυτά που λέει, είναι μέσα σε μια γενίκευση, είναι μέσα σε μια σε χαρακτηρισμούς που δεν στέκουν, δεν αγγίζουν την πραγματικότητα. Κανείς δεν κατηγόρησε, για παράδειγμα, όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή ότι είναι εγκληματίες, ενώ ο ίδιος μίλησε σαν να είναι αυτό ο κοινός τόπος. Θέλω δηλαδή να πω με αυτό ότι ένας από τους τρόπους που κινούνται οι Ναζί είναι τα σοφίσματα. Είναι δηλαδή να έχουν μία απάντηση για όλα όσα λες, πολύ διαφορετική από την απάντηση που είχαν δώσει 5 λεπτά πιο πριν για το ίδιο ζήτημα. Δεν με πείθει ο κύριος Κασιδιάρης. Το ναζιστικό τέρας έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Η ιστορία αυτή με τους φόνους δεν απενοχοποιεί, κατά τη γνώμη μου, τη Χρυσή Αυγή, ούτε την θυματοποιεί, ούτε την ηρωποιεί. Η Χρυσή Αυγή είναι αυτό που είναι. Είναι ένα πολιτικό σχήμα, και όχι μόνο εγκληματική οργάνωση, είναι και πολιτικό σχήμα, πρέπει να το παραδεχτούμε, το οποίο πατάει πάνω σε κάποιες παθογένειες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, που τις διωγγώνει η κρίση, και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτό το πράγμα είναι να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και κυρίως να μιλήσουμε μαζί τους δημοκρατικά, ανοιχτά και στο φως, χωρίς να καταφεύγουμε σε διώξεις που τους ηρωποιούν, χωρίς να τους δίνουμε την ευκαιρία να εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως θύματα. Διότι είναι πάντα θύτες. Μήπως τους ηρωοποιεί και ο αποκλεισμός, το είπαμε και ακριβώς στην αρχή της εκπομπής. Και γι' αυτό δεν δηλαδή συμφωνώ δεν με τη φιλανάδα μου, τη Μαριάννα. Τώρα, Στάθη, αν ήταν τώρα απέναντί σου, δεν θα ήταν αλλιώς. Βεβαίως θα ήταν αλλιώς. Διότι και τώρα αύριο θα να πει, κύριοι, εγώ ήμουν εκεί, κονσέρβα, και εσείς με σχολιάσατε. Δεν ήμουν εκεί χωρίς να είμαι στον κύριο Στάθη. Θα πει ο κύριος για 10 λεπτά. Δεν νομίζω να μιλήσει κανένας εδώ 10 λεπτά. 10. Σωστά. Τι εννοείς ακριβώς. Ναι, μόνοι τους έχουν βάλει για 10 λεπτά σε αυτή τη θέση. Να το πράγμα βγάζει. Δεν νομίζω. Το θέμα, αγαπητή Μαριάννα, δεν νομίζω. Γιατί απρόσφατα δεν δεχόταν το προηγούμενο διάστημα σχεδόν κανένα πολιτικό κόμμα να καθίσει μαζί. Στα πάνελ, στα πάνελ, όταν ξεκίνησαν. Όταν ξεκίνησαν τα πάνελ, ήταν και εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι μετά το περιστατικό, ειδικά σε επίπεδο. Το περιστατικό της αυτό βάρινε πολύ. Βάρινε. Ο κύριος Κρανιδιώτης. Εγώ δεν θεωρώ αντρίκια στάση το να ειρωνεύω με κάποιον ο οποίος είναι απόν. Εγώ έχω βγει απέναντί του και με σκληρή αντιπαράθεση και αυτό θα ήθελα να γίνει. Λοιπόν, σχόλια ειρωνικά τώρα για κάποιον ο οποίος δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, ούτε δημοκρατικό είναι και ούτε αντρίκιο. Δεν είναι ειρωνικά σχόλια, Φαΐλε, είναι διαπιστώσεις. Δεν μίλησα για σένα. Το ελπίζω. Εγώ πάντως, επειδή δεν είμαι άντρας, δικαιούμαι να το λέω και επιμένω σε αυτό το οποίο λέω, γιατί υπάρχει μια κοινωνική νομιμοποίηση πέρα από την πολιτική ή την άλλη νομιμοποίηση. Λοιπόν, κοινωνικά, εγώ δεν μπορώ έτσι να νομιμοποιήσω ανθρώπους. Όμως. Όχι, η δημοκρατία της Βαϊμάρης τους άφησε στην ησυχία τους. Ο κύριος Φίλης. Και μετρήσαμε 6 εκατομμύρια Εβραίους νεκρούς. Όχι. Μετρήσαμε 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι, ο κύριος Φίλης. Για τον ναζισμό. Εγώ θέλω να σημειώσω, να θυμηθούμε ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο κύριος Παπάς, λέει ο κύριος επειδή είναι απότες και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είμαι αγενής. Συμπεριφέρθηκαν πάνω σε δικαιοσύνη όπως ο κύριος Κασιδιάρης τώρα εδώ στο βίντεο. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν είμαστε Ναζί. Τι είναι αυτά που λέτε, οι κρυφολόγγες και τα όπλα, τα γερμανικά, ενθύμια είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς πώς. Ποτέ δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή μια θρασιδηλία. Με έσχατη δηλία αρνούνται τον εαυτό τους, αρνούνται την ιδεολογία τους. Και νομίζω ότι αυτή η στάση τους είναι ενδεικτική και της ιδεολογίας τους. Διότι σε άλλα συφραζόμενα ιδεολογικά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν με τη ζωή τους τις ιδέες τους. Αυτοί προσπαθούν να διασωθούν φτιάχνοντας υπογείως, αν μπορούν, συμμαχίες πολιτικές. Έχουμε ψήφους, ελάτε να κουβεντιάσουμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα της συμπεριφοράς των Χρυσαυγητών. Πάντως εδώ υπάρχει και ένα ρεύμα το οποίο έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, πολύ πιο έντονα πριν υπάρξει η εισαγγελική δίωξη, αλλά εξακολουθεί ακόμη και σήμερα και καταγράφεται ένα ρεύμα που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Δεν είναι. Μιλάμε για ένα 7, 8, 9% σε πολλές δημοσκοπήσεις. Είναι ένα ρεύμα το οποίο έχει μια ιστορική, διαδρομή σε ένα μέρος. Παρουσιάζει μια κόπωση αυτό το ρεύμα. Υπάρχει ένα φρένο. Τώρα, αν θεωρείς κόπωση το να καταγράφει στα στάθμητα αποτελέσματα το ποσοστό που πήρε στις τελευταίες εκλογές,
τη στιγμή που ισχυρίζονταν ότι το έχουν διπλασιάσει. Εντάξει. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι σε συνθήκες κρίσης είναι δυνατόν να υπάρξουν λαθρεπιβάτες της λαϊκής οργής. Ότι μπορεί με ένα ψεύτικο αντισυστημισμό να εμφανίζονται και να μιλάνε κάποιοι για να κλέβουν την ψήφο των απογοητευμένων ανθρώπων ή τουλάχιστον πολλών, αν όχι όλων. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι άλλη ευθύνη που αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Θέλω όμως να τονίσω ότι αυτός που έλεγε τα χέρια μας είναι καθαρά και τα έδειχνε πριν από ένα χρόνο, είναι αυτός που έχει βάψει τα χέρια του, η οργάνωσή του, σε αίμα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να πάρουν την ψήφο προσωρινά, αλλά την ψυχή των ανθρώπων δεν θα την κερδίσουν ποτέ. Ναι, κύριε Πανούση. Εγώ νομίζω ότι οι περιοριστικοί όροι της δικαιοσύνης πάντα παίζουν έναν παιδαγωγικό ρόλο. Ξανασκέφτονται οι άνθρωποι, δηλαδή, υπό το πρίσμα της προφυλάξης. Αυτά τα συστήματα πέφτουν από μέσα. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι μεταμορφωμένα ορισμένα εκ των στελεχών της Χρυσής Αυγής? Ναι, γιατί αυτά τα συστήματα πέφτουν μετά την επικοινωνία με τον εισαγγελέα. Το είπα πιο στην καθαρή όψη εγώ. Πας λιοντάρι, φεύγεις γάτος. Αυτά τα συστήματα πέφτουν από μέσα. Δηλαδή κάποιοι από μέσα από το σύστημα θα καρφώσουν τους υπόλοιπους. Έτσι λειτουργεί το θέμα. Τώρα, σχετικά με το ποσοστό του 7% κλπ. Εγώ νομίζω ότι έγινε μια αποχώρηση από τους αγανακτισμένους. Ο σκληρός πυρήνας παραμένει και θα παραμείνει. Διότι το ζήτημα δεν είναι να διώξει τη Χρυσή Αυγή. Το ζήτημα είναι να βγάλει από την πολιτική ζωή του χρυσαυγητισμό. Και αυτός έχει περάσει πάρα πολύ μέσα στην κοινωνία και περνάει και μέσα στο συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα. Θα παραμείνει. Μπορεί να αλλάξει όνομα και να γίνει κάτι άλλο, αλλά θα παραμείνει. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Ναι, όπως παρακαλώ, κυρία Αλσάνδρα. Μου κάνουν και παράπονο ότι δεν μιλάω, οπότε... Λοιπόν, θυμόσαστε την ταινία το 1900, που είναι ο Ντόναλντ Σάντερλαντ, που έχει ένα γατάκι και εξηγεί τι κάνει ο ναζισμός με τους ανθρώπους, που το χαϊδεύει το γατάκι γιατί είναι πολύ γλυκό και χαριτωμένο, συνέχεια το βάζει στον τοίχο και πέφτει και με το κεφάλι το λιώνει. Αυτό είναι ο ναζισμός. Αυτό το πολύ χαριτωμένο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη είναι το πρόσωπο αυτό που δείχνουν οι Ναζί όταν είναι σε αυτή τη θέση για να εξηγήσουν στον κόσμο ότι είμαστε μαζί σας, δεν τρέχει τίποτα, μας χτυπάνε κτλ. Η εξέλιξη θα είναι πάντα η ίδια και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Προφανώς και φοβούνται τη δικαιοσύνη. Και βλέπουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον πώς προδώσανε τα πάντα, ακόμα και τα συσίτια. Ο κύριος Μιχαλολιάκος τα αρνήθηκε. Ούτε αυτά δεν έγιναν, ούτε αυτά τα κάνανε. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ τη φυλακή και τα σχετικά. Γι' αυτό και έχει νόημα να είναι δυνατοί οι θεσμοί. Θα ήθελα όμως να πω, να απαντήσω σε ένα σχόλιο, σε μια ερώτηση που έγινε και έχει σχέση με αυτό που λέμε για το τι θα κάνουμε για να σταματήσει η τρομοκρατία και η βία κτλ. Ένα ζήτημα είναι το πόσο αποδεχόμαστε όλα αυτά τα γεγονότα. Γιατί αν αποδέχεσαι τη βία προς κάτι που γενικά δεν σ' αρέσει, θα αποδεχθείς και τη βία που θα σου κάνουν στο διπλανό σου. Θέλω να πω, έχω χειριστεί 2 τρομοκρατικά χτυπήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήμουνα κοντά σε 2 τρομοκρατικά χτυπήματα μέσα σε ένα χρόνο. Το ένα ήταν όταν είχαν η παράπλευρη απώλεια, σε εισαγωγικά, των 2 Αφγανών, το αγόρι το 15χρονο που ανατινάχθηκε και το κοριτσάκι που τυφλώθηκε. Και λίγο μετά, όταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Βασιλάκης ανατινάχθηκε με το περίφημο δέμα. Όταν ο κόσμος ή κάποιοι πέρναγε ότι καλώς έγιναν αυτά τα χτυπήματα, όταν έβλεπαμε με γκράφιτι στους τοίχους, δεν ξέρω αν ήταν κόκκινα ή μαύρα ή κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν ξέρω οποιοδήποτε μπορεί να το έχει γράψει αυτό. Αλλά όταν γινόταν αποδεκτό το δέμα στη Βουλή, 2 μέρες μετά, και ενώ έχεις να έχεις έναν άνθρωπο που έχει ανατιναχτεί, δεν μπορείς μετά εύκολα να ξεριζώσεις τη βία από αυτή τη χώρα. Γιατί είναι αποδεκτή και πρέπει, κύριε Πανούση, ίσως εσείς ξέρετε καλύτερα, να θυμηθούμε και πόσο αποδεκτή ήταν και 17 Νοέμβρη. Και πόσο συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Και στην πραγματικότητα δεν έχουμε γίνει ποτέ κανονικό κράτος εδώ να πούμε ότι όχι, υπάρχει το μονοπόλιο της βίας που είναι του κράτους. Και ένα σχόλιο στη φίλη επάνω που είπε για το ζήτημα ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το βασικό θέμα, ότι το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουμε από την αρχή ότι πρέπει να γίνει αυτό το συνταγματικό τόξο, να είμαστε όλοι μαζί, να πολεμήσουμε όλοι μαζί το ζήτημα του νεοναζισμού και της κρίσης. Αλλά ας πάμε στα πιο εύκολα, το ζήτημα του νεοναζισμού. Είναι η πρώτη φορά τώρα, και είμαι σίγουρη, κύριε Παπαδημούλη, ότι εσείς είστε η αιτία που έγιναν έτσι οι δηλώσεις, που ήταν οι δηλώσεις ομόνοιας. Ήταν οι δηλώσεις όλοι οι Έλληνες πάμε μαζί. Αλλά σήμερα στις δηλώσεις σας, σε αυτά που είπατε, βρεθήκατε στην ανάγκη 2 φορές να μας πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα πάρει την εξουσία και θα διώξει το κακό Πασό και τη Νέα Δημοκρατία,
και θα διώξει και την τρομοκρατία. Δεν είναι ώρα για αυτά και δεν έχει και νόημα να τα λέμε αυτά, ειδικά αυτές τις στιγμές. Τώρα τι θα κάνουν από εκεί και πέρα οι Έλληνες και πώς θα έρθουν οι εκλογές, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους επόμενους 6 μήνες που είναι η πιο δύσκολη περίοδος μέχρι τώρα. Αν είμαστε όλοι μαζί, η κρίση θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Δεν είμαστε όλοι μαζί, καθυστερούμε. Ο κύριος Σοφιανός και μετά ο κύριος Κεφαλογιάννης. Έχουμε τρελαθεί στις δύσκολες περιόδους εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Κάθε περίοδος είναι και πιο δύσκολη. Όντως. Κοιτάξτε, αυτός που παρακολούθησε νομίζω τη συνέντευξη έχει μνήμη, έχει κρίση και μπορεί να εκτιμήσει την αποτυχημένη κολοτούμπα που επιχειρεί η Χρυσή Αυγή στα πλαίσια πιθανών και των σχεδιασμών για πιο σοβαρή ακροδεξιά, μιας και υπάρχουν και τέτοιοι σχεδιασμοί για το πολιτικό σύστημα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν μετά τις εκλογές του Μαΐου η Αλέκα η Παπαρίγα, απευθυνόμενη στον κόσμο που ψήφισε Χρυσή Αυγή, είπε «Διορθώστε την ψήφο σας», λιδωρήθηκε. Λιδωρήθηκε. Και το λέω αυτό γιατί, κοιτάξτε, απευθύνθηκε μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, κύριε Σταθμό, σε αυτόν τον κόσμο. Τότε σωστά. Και είπε ειδικά στον κόσμο που ψήφισε. Τότε σωστά, αλλά εμένα μου έχει μείνει εντύπωση ότι απευθύνθηκε στο σύνολο. Αν προσέξετε καλά, τις δηλώσεις ήταν αυτή η δήλωση. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή, κοιτάξτε, δεν είναι να χαϊδεύεις αυτιά. Θα πηγαίνεις και κόντρα. Αλλά θα πιστεύεις ότι λες την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια. Όταν μου τζόναν τη Βουλή, όταν φωνάζαν οι 300 κλέφτες, όταν όλος αυτός ο κόσμος κοίταγε εκεί και δεν κοίταγε το ΣΕΒ δίπλα, είμαστε όλοι Έλληνες οι ίδιοι. 500 Έλληνες έχουν 60 δισεκατομμύρια περιουσία. Το Κυριακάτικο Βήμα το ανακοίνωσε. Το διάβασα. 8.000 Έλληνες είναι εκατομμυριούχοι. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Βράζουμε όλοι στο καζάνι της κρίσης. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Υπάρχει μια ολιγαρχία σε αυτή τη χώρα και περνάει καλά. Και αξιοποιεί και την κρίση για να κάνει ακόμα πιο φτηνή την εργατική δύναμη. Από εκεί και πέρα η Χρυσή Αυγή έπαιξε. Έπαιξε σε αυτή τη διαδικασία. Και έπαιξε και προβλήθηκε. Προβλήθηκε γιατί είναι προβολή και η αρνητική διαφήμιση. Ο Χίτλερ έλεγε: ας μας κοροϊδεύουν, ας μας δουλεύουν, ας μας κάνουν αυτά, φτάνει να μιλάνε για μας. Και έχουν μελετήσει πολύ τον εθνικοσοσιαλισμό, δηλαδή τον ναζισμό, δεν τον βάλαν μόνο στα μπράτσα τους, αξιοποίησαν και συγκεκριμένες λειτουργίες και δράσεις και φυσικά τώρα είμαστε σε μια φάση διαφορετική. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Κακάκιστη η Τρόικα, αλλά Τρόικα σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ όλο το τραπέζι λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουμε εδώ και τώρα από αυτή τη λυκοσυμμαχία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διαγράψουμε εδώ και τώρα αυτό το χρέος. Είναι επαχθές το σύνολό του, το πληρώσαμε. Και εμείς λέμε να τελειώσουμε αυτό, ότι αυτός ο πλούτος που έχει αυτή η χώρα πρέπει να αποφασίσει αυτός ο λαός να τον κάνει δικό του. Κύριε, από εκεί και πέρα να συζητήσουμε το τι είναι ρεαλιστικό. Εγώ νομίζω ότι από τη συνέντευξη σημερινή και από άλλες δηλώσεις ελεγχών, με εξαίρεση την τελευταία από τη Δημοκρατία. Πάντως, με συγχωρείτε τώρα, σήμερα είδαμε δύο εικόνες σε πολύ σύντομο χρόνο. Ναι. Και επειδή εγώ ήμουν το απόγευμα στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ και είδα το βουλευτή Μίχο να λέει ότι η Δημοκρατία δολοφόνησε τα δύο παιδιά. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική. Αυτή όμως είναι η γραμμή. Πάντως, το θέατρο. Πάντως, εγώ νομίζω ότι η αποφασιστικότητα της πολιτείας, η ομοθυμία των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και η αποφασιστικότητα της δικαιοσύνης έχει περάσει τη Χρυσή Αυγή. Εγώ θα σας πω σημειολογικά. Είδα τώρα τη συνέντευξη του κ. Κασιδιάρη σε τελείως διαφορετικό στυλ από ό,τι ήταν όλες τις προηγούμενες συνεντεύξεις. Παρακολουθούσα τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τι τυχαίνει να κάθομαι ακριβώς δίπλα τους. Και ερχόταν με τις φόρμες μέσα στη Βουλή. Με μπλουζάκια, κοντομάνικα, με τις φόρμες. Το τελευταίο διάστημα είναι όλοι με τις γραβάτες τους, αφού εμείς νιώθουμε ότι είμαστε λίγο πιο αιρετικοί, ας πούμε, σε σχέση με τον κανονισμό και με αυτούς. Το μήνυμα πέρασε. Μήπως το μήνυμα ορθώς πέρασε. Γιατί η δημοκρατία πρέπει, οφείλει να αντιστέκεται. Και επειδή είπε η κυρία Περιώτη, η δημοκρατία της Βαϊμάρης, που έδειξε την ανοχή στο Μεσοπόλεμο σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Τρομακτική ανοχή. Οδηγηθήκαμε στο φασισμό, οδηγηθήκαμε στο ναζισμό, οδηγηθήκαμε στον Παγκόσμιο Πόλεμο και οδηγηθήκαμε στην εθνική ιστορία που και εμείς την πληρώσαμε πολύ ακριβά εδώ στην Ελλάδα με 500.000 νεκρούς. Τώρα αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει παντού.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολά, θέλω να βάλω στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα σήμερα να υπάρχει στο Πολυτεχνείο, παραδείγματος χάρη, κατάληψη 23 χρόνια και όπου γίνεται μια έκνομη δράση, δηλαδή βάζω μια βόμβα στο μετρό και πάω και βγάζω ανακοίνωση μέσα από το Πολυτεχνείο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το site, των ακραίων των επαναστατικών. Μιλάτε για το IndyMedia. Δεν ξέρω, το IndyMedia, μάλιστα. Όλο τον κόσμο. Άρα δεν μπορεί να έρχεται, δεν μπορεί να έρχεται η Δάπνο του Φουκού, δηλαδή η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θεωρούσαμε ως την ιερή Αγελάδα και ενδεχομένως μετά τη δικτατορία, υπήρχε και δίκιο σε αυτό. Δηλαδή έπρεπε να δείξουμε ότι υπάρχουν προστασία, χώροι προστασίας της δημοκρατίας και του διαλόγου. Σήμερα δεν μπορεί να καταφεύγουν στην ΑΣΟΕ όλοι οι οποίοι πουλάνε απ' έξω τα λαθρέα και μετά να μπαίνουν μέσα με πρώτη κυνηγή αστυνομία και όσοι κάνουν τρομοκρατικές εκδηλώσεις να μπαίνουν μέσα. Άρα, ορθώς ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση του ασύλου. Ορθώς ο εισαγγελέας έχει πολλές φορές παρέμβει, όπως έγινε με το σκουπιδότοπο που ήταν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και ορθώς και οι Βρετανικές αρχές και όλοι οι δημοκράτες αυτής της χώρας πρέπει να πούνε ότι αυτού του είδους τα αποστήματα πρέπει να τελειώσουν. Άρα, γι' αυτό θέλετε εσείς υπαλλήλους στα πανεπιστήμια, τους διοικητικούς, τα αποστήματα είναι και αυτοί. Πρέπει οι διοικητικοί υπάλληλοι που τους απολύεται τώρα σοριδών είναι αποστήματα και αυτοί. Τόσα μέσα ενημέρωσης έχετε το IndyMedia σας μάραμε. Γιατί, κύριε Πιφαλογιάννη. Να έχουν και οι άλλοι οι ανήσυχοι. Ένα μικρό μέσο ενημέρωσης. Μα δεν είναι έτσι. Συμφωνείτε δηλαδή να υπάρχει, εγώ, να υπάρχει αυτό το πράγμα μιλάω μέσα στο Πολυτεχνείο. Βεβαίως συμφωνώ. Συμφωνείτε. Ωραία. Αυτό δημοκρατία να το πει στον κύριο Παπαδημούλη, στο ίδιο κόμμα του οποίου είσαι στην τελευταία θέση του ψευδοδημοκρατία. Να πω εγώ κάτι που είστε στην ίδια κυβέρνηση, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί αυτό είναι που είπα, κύριε φίλη, για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτές οι ακραίες μορφές, κύριε Κεφαλογιάννη, και ξεχωρίζουν αυτές τις δράσεις αν είναι μέσα στο Πολυτεχνείο από την αριστερά και όχι από τη δεξιά και όχι από το κέντρο. Φωνάζετε, αλλά μπορώ να φωνάξω αυτό και εγώ. Ακριβώς, αυτό το ακριβώς να έχουμε πολλές γνώμες στην αριστερά είναι γόνιμο. Γόνιμο είναι. Και αλλά να βάλει βόμβα στο λεωφορείο που πηγαίνει το παιδί μου να πάει να βρει στους μαθητές του. Τι σχέση έχει με την αριστερά αυτό. Τι είναι αυτά που σαν χρυσαυγή της μιλάτε τώρα. Ποιος τον έβαλε, καταλάβω. Ποιος έβαλε βόμβα. Ποιος έβαλε βόμβα, πέστε μου. Όταν η οικογένειά μου κυκλοφορούσε με τον όλη που είναι. Εσείς κρυβόσαστε τις φούστα της μάνας σας. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά σε μένα. Αυτά δεν μετράνε σε μένα. Αυτά δεν μετράνε σε μένα. Λοιπόν, ξέρω γιατί μιλάω. Επανέρχεστε με έναν λόγο ο οποίος είναι ακραίος. Δυναμητίζει τη συζήτηση. Συνεχώς. Λέω Κασαδιάρης προβοκατόρ. Ακούστε, σας είπα και πάλι. Όταν κρυβόσαστε στη φούστα της μάνας σας, ο πατέρας μου με είχε με το όχι στην πλατεία του Ηρακλείου. Έτσι. Λοιπόν, αφήστε αυτές τις εξετάσεις σε μένα. Παρακαλώ. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσετε στάθη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σε μένα τουλάχιστον. Θα παρακαλέσω να χαμηλώ... αυτά που λέτε. Όχι, παρακαλέσω... τα πράγματα όπως είναι. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουν οι τόνοι. Αυτά που θα λέτε θα γίνει τώρα εμένα ο κύριος... Παρακαλώ, ναι, ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ. Κατάπτυστα αυτά που λέτε. Παρακαλώ. Ντροπή, ντροπή. Παρακαλώ. Καλώς υπάρχουν. Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Καλώς υπάρχουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Κύριε Κεφαλογιάννη. Οι οποίοι βάζουν τη δημοσιότητα τις βόμβες, τις προκηρύξεις για βόμβες, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα στο μετρό. Βαλάνε τη βόμβα, βρέθηκε από πολίτη, πήγε η τρομοκρατική, την εξουδετέρωσε και έβγαλαν την ανακοίνωση μέσα από το Πολυτεχνείο. Και λέει τώρα εδώ οι συνάδελφοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι καλώς γίνεται αυτό. Μπράβο, πράγμα. Πράγμα, χαίρομαι. Χαίρομαι που το λέτε. Θα σας κρίνει ο κόσμος. Ρωτήστε εδώ τους. Του ανθρώπου που παρακολουθούν. Να σα πούμε πώ οικονομεί. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριο Παπαδημούλη. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη. Κοιτάξτε, η πολλωστή φορά που γίνεται προσπάθεια να βρωμιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιου είδους συκοφαντίες, όπου προσπαθούν να τον εμφανίσουν ότι υποστηρίζει δολοφονικές ενέργειες, δολοφονικές πράξεις κτλ. Δεν βλάπτει το ΣΥΡΙΖΑ. Βλάπτει τη χώρα, βλάπτει τη δημοκρατία. Και λυπάμαι γιατί πληροφορούμε ότι σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός σε ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης του σε ένα άλλο κανάλι, στον κύριο Πρετεντέρη, στο Μέγκα. Εγώ αυτό που θέλω, απαντώντας σε αυτές τις βρωμιές, να πω είναι ότι πρώτον δεν περνάνε πια στον κόσμο, ακόμη και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και των ανθρώπων της δεν περνάνε αυτές οι βρωμιές. Και το δεύτερο που θέλω να πω, απαντώντας και σε κάποιες από τις αναφορές των συμπολιτών μας που παραβρίσκονται, είναι ότι οι λέξεις κλειδιά
για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις προτεραιότητες του είναι εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, ικανό να ενώσει, να δώσει ελπίδα και το οποίο θα αντικαταστήσει ένα καταστροφικό μνημόνιο. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε άλλη πλειοψηφία και στο λαό και στη Βουλή και άλλη κυβέρνηση. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρές πιθανότητες να το πετύχει αυτό με την ψήφο του λαού, γι' αυτό δέχεται αυτές τις συκοφαντήσεις. Βλέπετε μια διαφορά πολιτική. Ο κύριος Τερνιδιώτης έχει ζητήσει. Παρακαλώ, παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ θερμά. Πάλι προβοκάρω. Όσο θα εξακολουθεί η αριστερά να καθευρίζει τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται, παραδείγματος χάρη για τη λαθρομετανάστευση, η Χρυσή Αυγή θα δυναμώνει. Κοιτάξτε, λόγω, αυτό που βλέπω τώρα, κύριε Χατζηδάκη, αυτή είναι ολοκληρωμένη. Μα με προβοκάρετε με αυτόν τον τρόπο. Ήσασταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίως. Κύριε μου, τι σχέση έχει αριστερά με βόμβες? Μιλάτε στον κύριο συνάδελφο και του μιλάτε για τις φούστες της μάνας. Λέτε το ίδιο. Δεν τρέπεστε να μιλάτε. Γιατί να τραπώ. Δεν τρέπομαι για αυτό που έκανε η οικογένειά μου. Δεν τρέπομαι για αυτά που λέω και θα λέω πώς πρέπει να είναι. Σοβαρά και ακριβώς. Θα σας παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ εδώ και 10 λεπτά. Έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνετε και οι δύο? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, για να δώσω μετά και μία απάντηση στον φίλο, γιατί αναφέρθηκε ονομαστικά σε μένα προηγουμένως από το κοινό. Λοιπόν, είναι λοιπόν η ψήφο στη Χρυσή Αυγή, είναι τιμωρητική ψήφο. Εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα και κινούμαστε με τις ιδεολειπτικές αντιλήψεις αριστεράς, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον και το λαϊκό συμφέρον και τίποτε άλλο, και αν δεν άρουμε όσες συνέπειες μπορούμε από αυτές που έχει φέρει η κρίση, τότε μπορεί να τη δούμε ακόμα και να μεγαλώνει. Αυτό να μην έχουμε ψευδαστήσεις. Γιατί μιλάμε συνεχώς για τα συμπτώματα και μιλάμε για την ασθένεια. Λοιπόν, δεν έχει η Ελλάδα ούτε 5, ούτε 6, ούτε 7, ούτε 8% νεοναζί. Η ηγεσία τους είναι εθνικοσοσιαλιστές. Η βάση είναι πρώην ψηφοφόροι του κ. Παπαδημούλη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη, του κ. Σοφιανού, του κ. Φίλη. Λοιπόν, αυτό να το ξέρουμε. Το ξέρετε, έχει μεγάλη βάση και έτσι είναι. Και φαίνεται είναι ψηφοφόροι του Πασού και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα πάντα. Είναι κόσμος ο οποίος λοιπόν, απογοητεύτηκε. Και να μην βρίζουμε τον κόσμο, γιατί τον φέραμε εμείς με λάθη όλοι. Πρέπει να μιλάμε, κύριε Καρδάκη. Σε απελπισία. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ναι, αλλά αναφέρεστε γενικά. Ωραία, αρνείστε ότι υπάρχουν πρώην δικοί σε δικαίωμα. Όλοι ότι δεν είναι έτσι. Δεν βάζω αυτό. Για να απαντήσω τώρα στον κύριο. Μιλάμε για την εγκληματικότητα και τη λαθρομετανάστευση. Να απαντήσω στον κύριο ο οποίο μίλησε προηγουμένω. Και αποδίδεται. Μια σειρά θέσεις. Εντάξει, ακούστε, θα σας το πω. Είπε κάτι πολύ απλό ο κύριος Δένδια στο γερμανό ομολογό του. Και εκείνος έμεινε ξερός κυριολεκτικά. Του λέει, για φανταστείτε να μπαίνανε μέσα σε λίγα χρόνια 11 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες στη Γερμανία. Πού το βρήκε λοιπόν, το 1,5 εκατομμύριο ο πρωθυπουργός που ανέφερε? Πού το βρήκε, πείτε μου εσείς. Κάντε μια βόλτα στους δρόμους. Πού το βρήκε το 1,5 εκατομμύριο. Ξέρω ότι ζείτε μες στον κόσμο. Επειδή ζούμε στην Αθήνα, κύριε. Μα είπε 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Αυτό η απάντηση σας είναι ότι θα δώσει τα ποσοστά που έπαιρνε η Χρυσή Αυγή στις λαϊκές γειτονιές όπου κάποιοι κάνανε πολιτικό τουρισμό και βρίζανε τον κόσμο. Να πως ενισχύουμε λοιπόν, λογικές. Δεν μπορεί να λέτε ότι έχουμε μειώσει το ρεύμα και ταυτόχρονα έχουμε 1,5 εκατομμύριο. Κύριε Καπερνά, ναι, αλλά πιάνουμε ένα θέμα και είναι σοβαρό. Θα σας απαντήσω. Το 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες μαζί με 1 εκατομμύριο νόμιμους μετανάστες, πείτε μας εσείς που τους βλέπετε. Τα 2,5 εκατομμύρια δηλαδή. Όταν πάρω το λόγο, θα σας πω. Να απαντήσω στον φίλο προηγουμένως που ρώτησε αν ντρεπόμαστε και είπε κάτι για μένα, για λάσπη κατά τη αριστερά κτλ. Ναι, εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κάνω, γιατί δεν είμαι στράτευτος, δεν είμαι ανεπάγγελτος, δεν είχα ποτέ αντιμιστεί από κόμματα, συγκροτήματα, ανταβατζίδες ή δεν ξέρω εγώ οποιονδήποτε, ούτε από υπουργεία. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου με τη δουλειά μου και μόνο με αυτήν και μου αρέσει που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Λοιπόν, και θα σας πω ότι αφαιρώνω στην πολιτική το στέρημα του χρόνου. Αν εσείς θεωρείτε λάσπη, το ότι εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχουν κακά μαχαίρια, αλλά καλά πιστόλια και καλές μολότοφ και καλά ρόπαλα, τότε να σφίξω στο μάχη, γιατί εγώ θα εξακολουθήσω να το λέω. Αν σας ενοχλεί και θεωρείτε λάσπη, το ότι εγώ κατεδαφίζω όσο μπορώ την πολιτική ορθότητα την οποία επέβαλε ως δικτατορία η αριστερά στο δημόσιο λόγο, εγώ θα εξακολουθήσω να το κάνω. Γιατί το θεωρώ και αυτό φασισμό και το θεωρώ και αυτό ολοκληρωτισμό. Λοιπόν, και κάνει κακό στη δημόσια ζωή, διότι δεν λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, αν η αλήθεια δεν σας αρέσει, να διαβάζετε άλλα πράγματα. Ποιοι είναι ανεπάγγελτοι, κύριε Κρανιδιώτη? Πολύ σύντομα, μία φράση. Ευχαριστώ. Καταρχήν, δεν ήθελα να έρθουμε σε προσωπική αντιπαράθεση, αλλά όσο μετά αφορά... Μετά ο λάσπη. Ναι, εντάξει, δεν παίρνει μόνο εσάς. Αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, με τα γουναράδικα. Αφορά και τον κύριο Γεωργιάδη, που ξεχωρίζει τους πολίτες, ο υπουργός. Αφορά και εσάς, εγώ δεν άξω που κύριε, αυτή τη στιγμή πάλι το ίδιο κάνατε, πάλι το ίδιο. Εγώ, μια ζωή το εγώ. Δεν μας νοιάζει το εγώ πλέον. Το εμείς.
Για πείτε αυτό μου, πρέπει για να πείτε το καταλάβετε. Συγκεκριμένα τι έκανα. Δεν έχετε τώρα καταλάβει. Δεν σα διακόψα. Όχι, πείτε μου. Δεν είχα τη δύναμη να σα διακόψω και δεν σα διακόψα. Αυτό που θέλουμε από εσά πρέπει να το καταλάβετε. Τουλάχιστον με τον κόσμο που μιλάω εγώ, με αρκετό κόσμο, με αυτό που νιώθω εγώ. Θέλουμε πράγματα από εσά. Θέλουμε κινήσει. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Μόνο μπλα, 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 μπλα. Το έχουμε βαρεθεί αυτό πλέον. Και πλέον δεν μιλάμε μόνο για οικονομικό πόλεμο. Μιλάμε και για πόλεμο στους δρόμους, για εμφύλιο. Θα βγάλω το παιδί μου βόλτα. Το παιδί του, το παιδί σας. Τι θα γίνει δηλαδή, θα φοβόμαστε, θα κυκλοφορούμε με κράνη. Τι πρέπει, με όπλα, τι πρέπει να κάνουμε. Να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Αυτό θέλετε, αυτό επιδιώκετε. Αυτό κάνετε. Μας διχάζετε συνέχεια. Εσείς βγαίνετε στην τηλεόραση, εσείς τα λέτε, εσείς τα κάνετε. Προσπαθήστε να κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δύσκολο. Για το καλό όλων μας. Για τους Έλληνες τουλάχιστον, για αυτή την πατρίδα. Για τίποτα άλλο. Για αυτόν τον κόσμο που ζει σε αυτή τη χώρα, που προσπαθεί. Κάντε κάτι, δείξτε κάτι ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο να μπαίνει ο μισθός και τα υπουργηλίκια και οι καρέκλες και όλα καλά και οι δεξιώσεις και όλα καλά. Υπάρχει κόσμος, πεινάει. Υπάρχει κόσμος, φοβάται. Εγώ πάω στον παιδικό σταθμό να πάρω το παιδί μου και δεν ξέρω τι θα βρω. Στον παιδικό σταθμό τους δίνουν γερμανικά γαλατάκια, σοκολατούχα, από τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Ανακύκλωση γίνονται κι αυτά. Δεν υπάρχει μια ελληνική εταιρεία να φτιάξει αυτά τα γαλατάκια. Αν είναι δυνατόν. Ανακύκλωση και εκεί τα λεφτά. Κάντε κάτι επιτέλους. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ. Το διχαστικό δεν κατάλαβα εγώ ποιο είναι, τέλος πάντων. Πολύ καλά μίλησε. Σε ό,τι αφορά τη βία, πρέπει να γίνει αντιληπτό, γιατί δεν το έχει καταλάβει κανένας ακόμα. Αν την καταδικάζουμε, αν τη χωρίζουμε σε καλή και κακή, σε ανεκτή και μη ανεκτή. Σύσσωμη πολιτική εξουσία μπορεί να καταδικάσει τη βία, χωρίς να χαϊδεύει αυτιά, χωρίς να πετάει τον μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον και να λέει: δεν είμαι εγώ, εσύ ο ακροδεξιός, εσύ χαϊδεύεις τη Χρυσή Αυγή, εσύ ο ακροαριστερός στην αξιωματική αντιπολίτευση, εσύ χαϊδεύεις τα αυτιά των αλωνών. Μπορεί. Η βία είναι καταδικαστέα. Από όπου και αν προέρχεται, σε όποιον και αν απευθύνεται. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Εγώ μόνο ένα συμπέρασμα μπορώ να βγάλω εδώ. Δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Εγώ βλέπω την πράξη των δύο άκρων. Δηλαδή μπροστά μου βλέπω ξεκάθαρα δύο άκρα. Τίποτα άλλο. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο οι εμείς οι αυτοί και όχι εμείς που είμαστε εδώ. Αυτό. Θα πάμε. Ελάτε κι εσείς. Ευχαριστώ. Από 15 χρονών άκουγα να μιλάνε για δημοκρατία. Ο γέρος της δημοκρατίας, η βασιλευωμένη δημοκρατία, ακόμα και η Χούντα για δημοκρατία μίλαγε. Διαβάσαμε για δημοκρατία, είδαμε η δημοκρατία στην αρχαιότητα πώς ήτανε και πώς τη βρίσκουμε τώρα. Πείτε μου αν έχει καμιά σημασία η δημοκρατία που μας μιλάτε εσείς με τη δημοκρατία που διδαχτήκαμε και τη δημοκρατία που είχε η αρχαιότητα. Αν έχει κάποια σχέση η δημοκρατία με τη νέα δημοκρατία. Όλα βγαίνουν στα μέτρα και στα σταθμά που θέλετε εσείς. Και μας εκμεταλλεύεστε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μας αρπάζετε την ψήφο και την κάνετε κουρέλι μετά. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει απειβδίσει, έχει συχαθεί. Και γι' αυτό φταίτε εσείς και κανένας άλλος. Ευχαριστώ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Για μας. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco.
Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP του Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί, Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κιλκιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη, τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Μακελιακή, τι κάνεις? Πώς κάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τελ βιέξμορ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Nowdoctor.gr.
δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το Now Doctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε τον γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το Now Doctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr, ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr.